Στο επίκεντρο είναι τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην διαγκαναλική συνέντευξη που έδωσε για την επταήμηρη εργασία και για τις συμβάσεις εργασίας. Και θα σας πω κατευθείαν τι απάντηση η κυρία Αξιόγλου από την πλευρά της, που είναι και αρμόδια υπουργός, πως μετά από την εξαγγελία του για το τέλος του 8ωρου ο κ. Μητσοτάκης δεν μας επιφυλάσσει άλλες εκπλήξεις. Τελικά όμως εξήγηλε την επταήμερη εργασία. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ξεκάθαρα για θέσπιση επταήμερης εργασίας και προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα από εσάς. Κύριε Κοντοριγέρη, πρέπει ο προεκλογικός αγώνας που ξεκινάει, το έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, να διεξάγεται πάνω σε μια βάση η οποία θα διασφαλίζει ένα ελάχιστο πραγματικού σεβασμού σε μερικές βασικές αρχές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να ακούμε κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα το Μαξίμου να ανακοινώνει ως fake news πράγματα τα οποία ουδέποτε υπόθηκαν και τα οποία ουδέποτε υπονοήθηκαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε κάτι πολύ απλό. Αναφερόμενο σε μια σύμβαση, η οποία σύμβαση υπεγράφει από τον Παπαστράτο, αν θυμάμαι καλά, και η οποία ενεκρίθη από την κυρία Αξιόγλου και αναφερόταν σε ένα τμήμα του εργοστασίου Παπαστράτος και επέτρεπε την επταήμερη εργασία της επιχείρησης, όχι των εργαζομένων, και είπε ότι όταν συμφωνούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ναι, αυτό το οποίο έκανε η κυρία Αχτσιόγλου το θεωρεί σωστό. Είπε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά ότι εγκρίνει κάτι το οποίο έκανε η κυρία Αχτσιόγλου. Και έρχεται τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, από ό,τι καταλαβαίνω, και λέει ότι ο Μητσοτάκης θέλει δήθεν να φέρει την επταήμερη εργασία και να καταργήσει το οκτάωρο. Αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι πολύ απλή η θέση του κυρίου Μητσοτάκη και είναι η θέση, νομίζω, κάθε λογικού ανθρώπου. Ότι οι εργαζόμενοι έχουν το ωράριό τους, το οποίο είναι απολύτως σεβαστό, το οποίο ουδή σκέπτεται να παραβιάσει, και είπε ότι υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να χρειάζεται να δουλεύουν 7 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Οι επιχειρήσεις, όχι οι εργαζόμενοι. Αν αυτό βρίσκει σύμφωνους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι θα διατηρούν το δικό τους το ωράριο, και αν αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, και αν αυτό είναι θετικό για την αγορά εργασίας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει. Θυμίζω ως νομικός τώρα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει λύσει το ζήτημα αυτό, διότι έχει εκδώσει αποφάσεις πριν από πολλά χρόνια, οι οποίες έχουν ρυθμίσει το πότε μπορούν να ανοίγουν τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν περισσότερο έξω από το συνηθισμένο τους ωράριο, και έχουμε πλέον ένα πλαίσιο νομικό το οποίο κατοχυρώνει πλήρως όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κανένα λοιπόν, καμία απολύτως, τίποτα δεν υπόθηκε το οποίο να απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντιθέτως, όλα τείνουν προς τη διασφάλισή τους. Λοιπόν, επειδή θέλω να πάμε και στο θέμα του νομοσχεδίου του σημερινού που μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, φορείες και δήμους, θέλω να μου πείτε καταρχήν αν εσείς το στηρίζετε και αν συμφωνείτε και προσωπικά και ως Νέα Δημοκρατία για αυτή την νομοθέτηση. Και ως Νέα Δημοκρατία και προσωπικά φυσικά συμφωνούμε να γίνει η ρύθμιση. Έπρεπε από καιρό να έχει γίνει η ρύθμιση. Θα θέλαμε όμως αυτή η ρύθμιση να έχει ένα χαρακτήρα συνολικότερο και πιο αποτελεσματικό. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις στη ρύθμιση αυτή και θα σας πω δύο-τρία παράδειγμα. Βεβαίως. Ένα βασικό παράδειγμα είναι ότι, και σημείο το οποίο θίγει πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους, είναι ότι η ρύθμιση αυτή έχει χαρακτήρα αποσπασματικό. Δηλαδή, αντί να έχουμε το συνολικό ποσό, ποσό των οφειλών των εργαζομένων και να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση, έχουμε αποσπασματική ρύθμιση, γιατί πρέπει ο εργαζόμενος να πάει να κάνει 120 δόσεις στην εφορία, 120 στα κοινωνικά για την κοινωνική ασφάλιση, 120 όπου χρωστάει. Έχουμε μια διάσπαση, ναι, της ρύθμισης. Ενώ εσείς θα θέλατε να ήταν όλα μαζί, ένα πακέτο, θα ήταν καλύτερο, ένας που οφείλει και στα τρία που είπατε τώρα, κατηγορίες ταμεία, ασφαλιστικά, δήμους και φορεία, να μπορεί να την κάνει συνολικά αυτή τη ρύθμιση. Ναι, θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε μια συνολική ρύθμιση και το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή να έχουμε το σύνολο των υποχρεώσεων του εκείνου ο οποίος βαρύνεται με υπέρμετρες υποχρεώσεις και να μπορέσουμε να τον διευκολύνουμε συνολικά. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας καλύτερος διαχωρισμός αυτών οι οποίοι είναι κακοπληρωτές από εκείνους οι οποίοι είναι πραγματικά σε πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρξει επίσης μια ρύθμιση για το ζήτημα του επιτοκίου, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ ακόμα. Έπρεπε να υπάρξει μια ρύθμιση επίσης για εκείνους οι οποίοι θα θέλανε, δεν μπορούν καθόλου να αντιμετωπίσουν καμία πληρωμή. Με εξέταση ατομική να υπάρξει μια ειδική παροχή χρόνου για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια ρύθμιση για αυτούς οι οποίοι υπό τις ίδιες κοινωνικές, οικονομικές και οικογενειακές συνθήκες ήταν συνεπείς. Δεν μπορεί δηλαδή
να ενισχυθεί μόνο εκείνος ο οποίος δεν τα κατάφερε, ενώ εκείνος που τα κατάφερε με τις ίδιες συνθήκες να μείνει απ' έξω. Έχουμε λοιπόν προβλήματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η ρύθμιση δεν γίνεται σωστά. Και ξέρετε γιατί δεν γίνεται σωστά? Δεν γίνεται σωστά γιατί η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, την τελευταία στιγμή και δίνοντας δυστυχώς ένα χαρακτήρα προεκλογικό σε ένα μέτρο που έπρεπε να έχει έρθει από καιρό, αδιαφορεί για την πραγματική αποτελεσματικότητα του μέτρου και θέλει να το εμφανίσει στα γρήγορα ως ένα μέτρο για την διευκόλυνση των πολιτών. Όπως ακριβώς κάνει και με τα περίφημα κοινωνικά μέτρα, το κοινωνικό πακέτο που έχει εξαγγείλει. Το κοινωνικό πακέτο το περιμένουμε και αυτό να κατατεθεί σήμερα Μετροπολογία στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις. Περιλαμβάνει πάρα πολλά μέσα θέματα και μέτρα, όπως ακούσατε. Θα το στηρίξετε και θα στηρίξετε πρώτα απ' όλα τη 13η σύνταξη που, όπως ακούσαμε τον κύριο Κοντονή νωρίτερα, θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα και όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, κύριε Φωτσάκη? Ας την πούμε 13η σύνταξη, γιατί όπως ξέρετε είναι στην πραγματικότητα το 1 τρίτο μιας κανονικής σύνταξης, αφού ξέρουμε ότι το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να διατεθεί αν θέλαμε πραγματικά να έχουμε μια 13η σύνταξη, η οποία πραγματικά θα έπρεπε να επανέλθει, είναι γύρω στα 2,3-2,4 δις. Ενώ το ποσό το οποίο διατίθεται αυτή την ώρα είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια. Θα μου πείτε και αυτά είναι χρήσιμα και πρέπει να δοθούν. Ναι. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές και ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλοι εμείς και εγώ προσωπικά, ότι βεβαίως πρέπει να στηριχθούν τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι μέτρα τα οποία θα διευκρίνουν πάρα πολύ κόσμο σε ανάγκες οι οποίες είναι πραγματικά κρίσιμες και βιωτικές. Αλλά αυτά τα μέτρα για να μπορέσουν να αποδώσουν θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνεκτικό το οποίο θα διασφαλίζει ότι έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο και ένα χαρακτήρα ο οποίος δίνει μια προοπτική επαύξησής τους. Για να μπορέσουν αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν λοιπόν σωστά, πρέπει να συνδυαστούν και με μέτρα οικονομικά, τα οποία θα απελευθερώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις, γιατί διαφορετικά τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν στον αέρα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν αύριο βρεθεί η χώρα πάλι σε δυσκολία, πάλι τα μέτρα αυτά θα αμφισβητηθούν. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά τα μέτρα αυτά να πάρουν ένα χαρακτήρα πιο βαθύ και πιο ευρύ, πρέπει να συνδυαστούν και με μέτρα οικονομικά τα οποία αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει, αλλά παίρνει και τα αντίθετά τους. Από την άλλη, η κυβέρνηση, κύριε Φορτσάκη, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως η θέση σας απέναντι σε αυτά τα μέτρα, το πακέτο των παροχών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι αρνητική όσον αφορά το μέλλον και ότι μπορεί να τα ξενομοθετήσετε. Όλα αυτά δηλαδή τα θετικά που πήρε η κυβέρνηση για τους πολίτες, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έρθει και να τα ξενομοθετήσει, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα ήθελε πολύ να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ως αποτελέσμα από ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα κακοί. Θέλουν οι συνάνθρωποι τους να πεθάνουν στην πείνα, να μην έχουν σύνταξη, να μην έχουν κοινωνική ασφάλιση, να μην έχουν εργασία, να δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα. Τα έχουμε ακούσει όλα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλές φορές πει και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το φιλελεύθερο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας έχει δύο πόδια. Από τη μία πλευρά είναι το πόδι εκείνο που στηρίζει την ιδιωτική οικονομία, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ιδιωτική ευθύνη. Και από την άλλη πλευρά είναι το πρόσωπο που στηρίζει την κοινωνική συνοχή και τις ομάδες εκείνες που έχουν ανάγκη περισσότερο από άλλους για στήριξη. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε πακέτο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που στηρίζει εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και είναι εκείνο το κόμμα το οποίο διαχρονικά έχει κάνει κάθε προσπάθεια και έχει διασφαλίσει τα ελάχιστα εκείνα δικαιώματα και τις ελάχιστες εκείνες απολαβές που συνιστούν το μίνιμουμ κάτω από το οποίο δεν μπορούν να ζήσουν οι συμπολίτες μας. Έχουμε προτείνει και προτείναμε όταν έγινε η αναθεώρηση του συντάγματος, η πρώτη φάση, να διασφαλιστεί το ελάχιστο εισόδημα, το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα για τους συμπολίτες μας. Ναι. Δεν το είδαμε αυτό να νομοθετείτε. Έχουμε πάρα πολλά μέτρα προτείνει τα οποία δεν έχουν γίνει δεκτά. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν αυτή η χωρίς νόημα κατηγορία εκ μέρους της κυβέρνησης και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό και το οποίο τίνει στη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών με συγχρόνως διασφάλιση της επανέναρξης ανάπτυξης της οικονομίας.